Σε παρακαλώ. Μη παιδί μου έχει πάει στη γη. Λίγο, χάνει σου λέω. Χριστιανή μου, άστο κάτω, χάνεις. Δεν μπορώ. Ας χάσω. Είναι κέικ λεμονιού, σήμερα το έφτιαξα. Και ξέρεις, το κέικ λεμονιού είναι σπεσιαλιτέ μου. Δεν μου λες, μωρή Ματίνα. Κοκαλάκια από πού ψωνίζεις. Από την κυρακούλα εδώ απέναντι, μωρέ. Μπράβο, ρε, πολύ σαν αντικρίων. Αχ, Χριστιανή μου, πάρε το κέικ. Πήγαινε σπίτι σου, άντε, γιατί μου έχει σπάσει τη μύτη αυτό. Έλα, ρε, Ελένη, μην μου δημιουργείς ανασφάλεια. Αφού το ξέρεις, είναι το μόνο πράγμα που κάνω καλά. Ξέρεις γιατί μαγειρεύω, για να ακούω και κανένα μπράβο. Άμα όλοι εσείς περιφρονίσετε τη μαγειρική μου, τότε εγώ το ταπεινό μπριμιγκάκι θα αποσυρθώ για πάντα στη φωλίτσα μου. Να σου πω, άμα αποσυρθεί στη φωλίτσα σου, βγάλε και το κοκαλάκι σου. Αν αγαπητή μπορεί με την κλαούνα. Δεν είναι ότι δεν θέλω το κέικ, το θέλω και το παραθέλω, αλλά. Τι να κάνω, μωρή, που θέλω και τον Ιάκωβο. Και τι σχέση έχει αυτό. Πώς δεν έχει, ρε, τώρα που βρήκα τον άντρα, το σωστό, τον πρόστιχο, που με θέλει σαν τρελό, είναι δυνατόν να είμαι εγώ τίγκα στην κυταρίτιδα, δεν λέει. Και τα πάτε καλά, ε. Πάρα πολύ. Μια εβδομάδα γνωριζόμαστε και τι να σου πω, είναι σαν να τον ξέρω χρόνια. Πώς το λέει και η άλλη συγχαμένη κατά κουζίνα. Ταιριάζουμε τα μάλα. Α, η οποία κατά κουζίνα δεν σου έχω πει και το καλύτερο. Τι πράγμα? Βρήκε γκόμενα, μπορεί. Ο κύριος καθηγητής, πότε? Τώρα, αυτή την εποχή με μένα, τι να σου πω. Ίσως είναι η άνοιξη, έχουμε αποφασίσει να πολλαπλασιαστούμε εδώ μέσα με καταβολάδες. Και είναι καλή αυτή. Δεν την ξέρω, δεν την έχω δει. Ούτε αυτός έχει δει τον Ιάκωβο. Αλλά τώρα για να είναι γκόμενα της κατά κουζίνας, τι θα είναι, μωρέ, μια καρακάξα. Σαν παραδείσιο πουλί είναι, Μάρθο. Ψηλή, λεπτή, αέρινη, φίνα και εκδίδει. Κορίτσια! Περιοδικό, Μάρθο, το άποψη. Α, έλα, ρε, αυτό που λέει πού να πάμε, τι να φάμε, τι να ακούσουμε. Το διαβάζεις. Εγώ τώρα τελευταία μου έδωσε και διάβασα 2-3 τέτοια και εξεπλάγει ευχάριστα. Όχι μόνο έχει άποψη, όπως το λέει και ο τίτλος, αλλά προτείνει ένα είδος ζωής έτσι με αναβαθμισμένη αισθητική. Να, τώρα στο τελευταίο τεύχος, στα θεάματα, προτείνει μέγαρο και λυρική. Γαρμπή με ρουβά. Γαρμπή που τραγουδάει στη λυρική το βαφτιστικό. Όχι αυτή που τραγουδάει το ξεφαφτιστικό. Αυτό, ρε παιδάκι, με το σουξέ που λέει. Και αν γύρω από το όνομά σου επικρατεί ένας μύθος, ξέρεις, ως προς το μέγεθος. Το μέγεθος των γνώσεων, της περιουσίας του. Α, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, μιλάει για το ψυχικό του μεγαλείο. Όχι, Κωνσταντίνε μου, μιλάει για το σεξουαλικό του εργαλείο. Ιησούς Χριστός, Ρηγμάρθο! Έλα, βρε Κωνσταντίνε μου, ηρέμησε, αγόρι μου. Τώρα που βρήκες εγκόμενα, πρέπει να σου εξηγήσω μερικά πράγματα. Λοιπόν, τα παιδάκια δεν τα φέρνει ο πελαργός. Το αγοράκι φυτεύει στο κοριτσάκι ένα σποράκι. Φτάνει. Πρέπει να φύγω τώρα. Θα πεταχτώ στο σπίτι να κάνω ένα ντους, να αλλάξω. Γιατί μετά έχω ραντεβού με την καλή μου. Θα πάμε σε ένα ρεστοράν που έχει βραβευτεί με το βραβείο της Χρυσής Κουτάλας. Από ό,τι μου είπε, η σπεσιαλιτέ τους εκεί είναι κατά ύφη με χταπόδι και όλο αυτό χρωματισμένο με μελάνη σουπιάς. Μα και είναι καλό αυτό τώρα. Νικολίνη μου, δύο τζιν τόνικ. Όπω βλάκω στη δουλειά πάλι. Δεν μου λες η Ελένη πού είναι. Στο μπάνιο. Καλά, τι κάνει τόσες φορές στο μπάνιο, κόψη μου, την έχει πιάσει. Όχι, παιδάκι, μου φτιάχνεται, δεν καταλαβαίνεις. Τώρα περιμένει την καινούργια καψούρα και έχει μπει σε τρύπα ανασφάλειας. Τα ξέρω εγώ αυτά. Πώς είμαι, ρε παιδιά, πώς είμαι. Μην μου πείτε, το βλέπω στα μάτια. Σχάλια είμαι, χάλια δεν μου κολακεύει. Τα πέταξα όλα, αλλά δεν λέει τίποτα. Και σακούλες, ρε παιδάκι μου, πολύ σακούλες σήμερα. Έτσι μου ήταν τις πάνω από για ψώνια. Αν το μαλλί, χάλια και το μαλλί. Μήπως να τρέξω ένα κομμωτήριο. Βραδιάτικα, ναι, να πας ένα ωραίο που έχει ανοίξει δίπλα σε ένα διανυκτερεύον φαρμακείο. Διανυκτερεύον κομμωτήριο, πολύ καλή ιδέα. Μπράβο τους, μπράβο τους. Γιατί ετοιμάζεται η τύπησε να βγει με το κόμενο και ξαφνικά βλέπει ότι το μαλλί δεν τη κάθεται. Τι να κάνει δηλαδή. Να μην φτιάξει το μαλλί, να μην τη κάτσει και ο κόμενο. Όχι, δεν πάω. Φεύγω, παιδιά, γεια σας. Άμα σε θέλει αγάπη μου άλλο, δεν τα μετράει αυτά. Πάρε παράδειγμα από μένα και το μάτι. Και άβαθη με έχει δει. Έτσι. Και αυτένη την έχει δει. Και χάλια με έχει δει. Και μοναδική το αγάπη με ανεβάζει, μοναδική μου αγάπη με κατεβάζει. Λες, δηλαδή να μην τρέχω τώρα. Πεγκουλίνη, δώσε μου μωρή λίγο ρούζ από αυτό που έχεις εσύ. Να προσθέσω μερικές πινελιές τελειόκτος. Όχι, ρε Λενάκη μου, δεν χρειάζεται άλλο. Θα είναι πινελιές από τελειόκτος, σωστέ. Λες. Λες εδώ. Ναι. Αχ, μου, συγγνώμη, ρε φρέχει, συγγνώμη. Πες μου, μωρή. Δεν είναι κούκλος. Ναι, κύριε αναγνώστη, ναι. Ναι, μην ανησυχείτε, ναι. Δεν θα πουλήσουμε τώρα τις βιοχαλικές που πουλάει όλος ο κόσμος. Θα περιμένουμε να ανέβουν κι άλλο, ναι. Καλός, τρικαλός, εγκρίνω. Καλός, επίπεδο Νικόλα βέβαια, δεν είναι. Τι επίπεδο, αγάπη μου, δεν μιλάμε για υπόγειο, μιλάμε για ρετυρέ. Μωρό μου, δεν μου. Γιορευτάκια. Ναι, κύριε αναγνώστη. Μα είναι δυνατόν, δεν αμείνουμε σε αυτά τα επίπεδα τώρα. Ναι, βέβαια. Τώρα που ανέβηκε ο δείκτης Dow Jones θα μας παρασύρει και εμάς προς τα πάνω. Βέβαια, ναι. Ναι, καληνύχτα σας. Μωρό. Αλλά αυτή η τρελαμένη πελάτη δεν μου τρελάνε και εμένα. Δεν μου τρελάνε. Σε τρελαίνουν πελάτες, όπως θέλω εγώ να σε τρελάνε. Η δικιά μου τρελά για σένα.
Είναι γλυκιά τρέλα, αγάπη μου. Ακούστε, πες μωρό μου αυτό. Τα ακούς, μωρή Πέγγι. Είμαι η γλυκιά τρέλα. Σύστησέ μας, παιδάκι μου, τον άνθρωπο. Γεια, εγώ είμαι η κολλητή σύλλη της γλυκιάς τρέλας. Πέγγι καράλα, τι λέω, τώρα θα με γνωρίζετε. Θα είστε πελάτησά μας. Ξέρετε, στο γραφείο έχω πολλούς πελάτες και καμιά φορά κουλάει το μυαλό μου. Πάντως αυτή τη στιγμή σίγουρα έχει κολλήσει. Γιατί δεν μπορεί, θα το έχετε δει το σερβιετάκι μου. Μάλλον δεν άκουσα καλά. Όχι, καλά άκουσες. Η Πέγγι, η φίλη μου, είναι τεράστια ηθοποιός και έχει κάνει και μια πολύ πετυχημένη διαφήμιση της σερβιέτας «Περπατάω και πετάω». Αυτό. Ξέρετε, δεν βλέπω τηλεόραση. Η δουλειά του χρηματιστή είναι τόσο σκληρή. Μια φορά κάθομαι στο γραφείο με τις 11-12. Πού να δεις, εμείς οι μπάρμεν λιώνουμε στην μπάρα μέχρι 5-6 ώρα το πρωί. Νικόλας, κολλητός της Ελένης επίσης. Φιλαράκια. Χαίρομαι πολύ. Και επειδή είστε πολύ κολλητοί της φίλη, αγοράστε κλωστό υφαλιρία κούκου. Κούκου. Όχι, αυτό είναι πουλί. Εγώ μιλάω για μετοχές. Θα ανέβει πολύ ψηλά. Ναι, αλλά επειδή τα παιδιά είναι άψηλα, δεν βλέπω ούτε κλωστό υφαντουργία, δεν βλέπω ούτε μασούρια να παίρνουν. Δεν καθόμαστε βραμμόρα. Ναι, ναι, αγαπητοί. Ναι. Να πιω έτσι και μια μαύρη βότκα έτσι να χαλαρώσω από το στρες, ε. Έγινε, έγινε. Τι έκανε. Είμαι χαλιά. Σου μάδω μου, τι χάλια. Είμαι το μαύρο μου το χάλι, ε. Μη μου πεις οι σακούλες. Οι σακούλες με χαλάνε και πρόσεξε και αυτό το μπιμπικάκι που πίσω από τα αυτή. Είσαι η ωραιότερη γυναίκα του κόσμου. Τα ακούς, μωρή Πέγγι. Είμαι... και φαντάσου ότι δεν έχεις πει και την βότκα ακόμα. Έλα, μωρό μου, νομίζω ότι υπερβάλλεις. Δεν είμαι και η ωραιότερη γυναίκα του κόσμου. Είμαι μέσα στις τρεις ωραιότερες γυναίκες του κόσμου. Γιατί είναι και αυτή, πώς τη λένε, μωρέ, η Σίντι Κρόφορντ, είναι και η άλλη, η Κάθλιν Ζέτα Τζόνς. Τι νομίζεις, εμείς οι τρεις είμαστε, βρε. Κατάλαβες, και ύστερα λέει εμένα ψώνια. Κύριε αγάπη μου, όχι, αυτές είναι απλώς πανέμορφες. Αχ, αδούλη παλιό πανέμορφες, χάλια είναι. Εννοείς είσαι. Είσαι χαριτωμένη, αγάπη μου, χαριτωμένη. Και εμένα μου αρέσουν οι χαριτωμένες. Ακούς, μωρή, η Πέγγι, είμαι και χαριτωμένη. Μωρό μου. Μπράβο και χαριτωμένη μου, ο κύριος με τα σούμα. Στην υγειά σου, μωρό μου, μ' αγαπάς. Σ' αγαπάω. Μ' αγαπάει, μωρή. Με λατρεύεις. Σε λατρεύω. Με λατρεύει, μωρή. Καλά, η Ελένη στα πατώματα με τον Ντάου Τζόουνς. Εντάξει, ρε Νικόλα, γιατί να μην παίζει στα πατώματα. Και ωραίος είναι και νόστιμος είναι. Και να σου πω, γιατί να μην προχωρήσει αυτή η σχέση όπως έχει προχωρήσει η δική μου με τον Μανθό. Α, σαν τον Κάβουρα. Τουρουρουμ, τουρουρουμ, τουρουρουμ. Αυτές τις ιδέες να μην έλεγες, Νικόλα, θα ήσουν καλύτερος μπαρτέντερ. Αχ, ρε μωράκι μου, με το που σε βλέπω, δεν ξέρει πώς πάει η καρδιά μου. Μα κοίτα. Μου κάνεις τέτοια αγάπη μου. Ανάβω. Να ανάψεις τελικά εγώ, μωρό μου. Να ανάψεις εσύ, να ανάψω εγώ, να γίνουμε ολοκαύτωμα. Ξέρεις ότι έχουμε δύο μέρες να... Το ξέρω, γαμή, το θέλω κι εγώ, αλλά αυτή η κολοδουλειά μου έχει πάρει από κάτω. Κι εγώ από κάτω θέλω να σε πάρω, μωρό μου. Κι εγώ το θέλω. Κι εγώ το θέλω, αγάπη μου, έλα. Έλα να σου δώσω ένα φιλί. Τι αριθμητική γυναίκα είσαι, αγάπη μου. Ναι. Ναι, κύριε Παπαδόπουλε, ναι. Ναι, 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 θα αγοράσω λαβατέλ, ναι. Μα τι, κάτσε βρε, είναι μου δύο λεφτά. Ναι, ναι, μα τι λέτε τώρα, η λαβατέλ φούσκα, θα τρελαθούμε τελείως. Μα κάτσε βρε, Ελένη μου. Εγώ να σου κάτσω. Εσύ θα μου κάτσεις. Κοίταξε, το μιλφέγγι με λιτζάνας πρέπει να είναι αέρινα τηγανισμένο. Εγώ προσωπικά, βέβαια, το προτιμώ με σορμπέ ντομάτας. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι απόλυτα ικανοποιημένη. Στο εκατέρω θα το πετυχαίνουν καλύτερα. Πώς βρήκες το κατέφυγκτο ποτήρι? Ναι. Τι είναι? Οπωσδήποτε. Τι οπωσδήποτε, Κωνσταντίνε, δεν βλέπω να το τρως. Σε αυτό το εκατέρωθεν παίρνουν ένα καταήφι, βγάζουν τα αμύγδαλα και χώνουν τα πλοκάμια του χταποδιού, γιατί εδώ έτσι το μου κάνει. Κωνσταντίνε, μου περνάει η αμυδρή υποψία ότι δεν σ' αρέσει η fusion κουζίνα. Fusion, όχι, είναι, η αλήθεια είναι, αγαπητή μου, ότι προτιμώ τα απλά πιάτα. Και δεν το είπες. Θα παραγγέλναμε ένα φιλέτο τάβρου με σαφράν και πεπόνι. Όχι τόσο απλά. Όχι, κάνα κουνουπιδάκι, μήπως τους βρίσκεται. Μερακλή μου εσύ. Την ήξερες τη σπεσιαλιτέ τους, ε. Κουνουπίδι, εξίδι μπαλσάμικο και κορινθιακές ταφίδες περιχυμένες με μαρμελάδα βερίκοκο. Να παραγγείλω? Όχι, ναι. Δηλαδή, κοίταξε, βεβαίως την ήξερα τη σπεσιαλιτέ τους. Εντίθεται, είναι πολύ γνωστή. Αλλά έχω ξετρελαθεί τώρα με τα πόδια, με τα πλοκάμια εδώ πέρα και το καταήφιο μαζί μου. Και θα συνεχίσω. Θα συνεχίσω. Έχει και ένα μύδι. Πώς τα χωράνε όλα μέσα. Πολύ χαίρομαι που συμφωνούμε, Κωνσταντίνε. Στο μύδι? Γενικά που είμαστε γκουρμέ τύποι. Ναι, είμαστε. Εγώ ειδικά είμαι γκουρμέ τα μάλα. Δεν μπορεί να μη συμβαδίζεις με την εποχή. Εγώ δεν μπορώ. Εσύ μπορείς? Όχι. Είναι κάτι άνθρωποι εντελώς παλιωμοδίτες που δεν συμβαδίζουν με τις νέες τάσεις. Ας πούμε, στα 70's πήγαινε στη δίσκο. Στα 80's πήγαινε στα μπαρ. Στα 90's πήγαινε στα κλαμπ. Στα 2000 θα πας στα ρέστος. Ρέστος, που τα λένε έτσι γιατί όταν πληρώνεις μένεις ρέστος.
Είναι καλό. Είναι αστείο, δεν... Τι λέγαμε? Δεν μπορεί στην εποχή μας να μην ακούς Ethnic ή το revival της disco, διότι έχει ξαναγυρίσει και αυτή η μουσική. Και να ακούς, ας πούμε, Elvis Presley, άμα γίνει trendy again, θα τον ακούσεις θες, δεν θες. Όχι, πραγματικά το έχεις φιλοσοφήσει. Μα έτσι έχουν τα πράγματα. Ένας, αν διανοείσαι, μου έλεγε ότι ακούει αδελφούς κατσάμπα. Και δεν τον έχουν του φεκίσει ακόμη στην Ομόνοια. Με συγχωρείς που πάω να ακυρώσω ένα τραπεζάκι που είχα κλείσει για μετά. Πού? Κάπου να ακούσουμε Elvis Presley, αλλά αφού δεν είναι trendy again, να τους πω να το κρατήσουν 2-3 χρόνια μέχρι να έρθει η σειρά του. Κοροϊδεύεις. Όχι, εσένα, πανέμορφη Αλεξάνδρα μου, ποτέ. Γλυκό θα πάρεις? Τα dessert τα αποφεύγω. Πρέπει να προσέχουμε τις γραμμές μας. Εσύ? Ναι, και εγώ τη ζάχαρη την αποφεύγω. Μα και σε αυτό το ρεστοράν την αποφεύγω. Για επιδόρπιο έχει. Καταπληκτική σουπιά με μέλι. Όχι, φοβάμαι πως είναι πολύ μελωμένη. Και εγώ τη σουπιά τη θέλω σε νιάν. Έλα βρε Κωνσταντίνε. Θα ήθελα ένα γλυκό πιο γλυκό, πιο απλό. Κρεμούλες μήπως έχουν. Κρέμ μπρουλέ. Κωνσταντίνο, με απογοητεύεις. Θα γίνεις ρεζίλη. Σε λίγο θα μας πεις και πανακότα. Όχι, μετά τα χταπόδια. Κότα πανέ. Έλα, έλα, σταμάτα τα αστεία. Και η κουτσή Μαρία πια παίρνει κρέμ μπρουλέ και πανακότα. Αν θες επιδόρπιο, πάρε μια μαρέγκα με φρούτα του δάσους να είσαι μάστ. Μάστο καλύτερα. Δεν πεινάω άλλο, καλή μου. Ας τελειώνουμε τότε το σαρντονέ μας. Ναι. Τι ναι, Κωνσταντίνε, δεν βλέπω να με σερβίρεις. Α, συγγνώμη, παράληψή μου. Κοίταξε, πάρ' το καλύτερο όλο, γιατί τώρα μέσα στα μύδια και τα στρίδια εδώ, τα καταήφια, κάπου μέσα ενδεχομένω το σαρντονέ, αλλά πού είναι... Σαρντονέ, Κωνσταντίνε, σαρντονέ είναι το κρασί που πίνουμε. Αυτό σου είπα να με σερβίρεις. Την αλήθεια θα την πω, δεν πίνω, δεν είμαι φίλος. Κρασάκι πίνω μόνο όταν μεταλαμβάνω και στις επισκέψεις μου στο Άγιον Όρος πίνω κανένα ποτηράκι με τους πατέρες στην τράπεζα. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα για το περιοδικό. Κρασοκατάνοιξη μοναχών στο Άγιον Όρος. Ποιο κρασί συνδυάζουν με τι? Ας πούμε, τη φάβα με τι την προτιμούν? Με κρεμμυδάκι. Όχι, εννοώ με τι κρασί. Δεν πιστεύω να έχουν πάει στο όρο στα Western Miner. Κοίταξε, ο δικός πηγαίνεις μέχρι την Ουρανούπολη και μετά παίρνεις το καραβάκι. Φλάιν, άκουσα ότι βάλανε. Western Miner, καταμαράν είναι. Βρε, για χαζί με περνάς. Τι με κοροϊδεύεις συνέχεια. Δηλαδή, τι νομίζεις ότι εσύ είσαι ο bon vivant και εγώ είμαι η βλαχάρα? Βλαχάρα, τι μου θύμισες τώρα. Όχι, καλή μου. Για το όνομα του Θεού. Εγώ βέβαια είμαι bon vivant. Είμαι πολύ bon vivant. Αλλά κι εσύ είσαι το απάβγασμα της φινέτσας. Καλά. Ήρθε όμως η ώρα του πουρου. Ναι. Ποιου? Του πουρου. Κωνσταντίνε, δεν πιστεύω να μην έχεις φέρει πουρα Αβάνας. Μα να έχω φέρει όλα τα άλλα και να έχω ξεχάσει τα Αβάνας. Αχ, τέλος πάντων. Παρακαλώ. Ένα Ρωμαίο ή Χουλιέτα, ρομπούστο, των 40.000. Εσύ θα πάρεις. Εγώ έχω όλα τα άπατα του Σέξπιρ δερματόδετα. Ωραία ιδέα όμως. Να συνδυάσουν τώρα ρεστοράν και βιβλιοπωλεία. Ρωμαίο ή Χουλιέτα, πουρο, Κωνσταντίνε. Ξέρω. Με δοκιμάζεις για να δεις αν είμαι πραγματικά γνώστης του Ευζήν. Θέλεις λίγο ακόμη για να με φτάσεις, αλλά καλά πας. Καλά πας. Μα έλα ρε μωράκι μου, για λίγο. Σκοπούλα μου, έλα το. Μα έλα, σε παρακαλώ. Μια στιγμούλα μόνο θα κάτσει. Δεν το καταλαβαίνεις. Θα σηκωθώ 8 η ώρα το πρωί. Γιατί δεν περιμένουμε μέχρι το Σάββατο? Μα όποιος αγαπάει δεν μπορεί ρε μωρό μου να περιμένει στο Σάββατο. Αγαπούλα, μήπως δεν με αγαπάς? Σε λατρεύω μωρό μου, σε λατρεύω. Ναι, ναι, κύριε Ντύμπαμπα, ναι. Μα είναι δυνατόν τώρα να με ενοχλείτε? Όχι, όχι βέβαια. Εσένα μπορεί να μη σε ενοχλεί, ενοχλεί όμως εμένα. Εάν αγαπούνε πια ο κύριος Ντύμπαμπας. Μωρό μου δεν πειράζει, λεφτάκια έχεις, θα αγοράσεις ένα άλλο. Δεν μπορεί τώρα ο κάθε ηλίθιος να μας ενοχλείς 4 ώρα το πρωί. Ελένη, Ελένη! Τι Ελένη, Ελένη, ρε μωρό. Εγώ πια δεν είμαι η Ελένη, Ελένη. Εγώ κινδυνεύω να γίνω η μονάχος, μονάχος. Αλλά σε πάω με χίλια μωρό, Ποτέ άλλοτε με γυναίκα δεν έχω νιώσει έτσι τόσο δυνατό. Κλικ. Δεν μου λες? Ναι. Ποτέ. Όχι, 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 μόνο μια φορά. Όταν ανέβηκαν οι μετοχές γράμψα. 6 μονάδες σε μια ώρα. Α, ναι.
Σωστό και αυτό. Μήπως μπορείς να με βοηθήσεις λίγο να ξεκουλήσω από εδώ. Κοίταξε, σαν κοπλιμέντο είναι και πρωτότυπο. Γιατί ότι με έχουν γράμψει. Αλλά γράμψα δεν με έχουν πει μέχρι τώρα ποτέ. Κουριτσάρα μου, κουριτσάρα μου. Αλλά ρε μωρό μου, να μην πάω αύριο στο γραφείο και κοιμάμαι όρθιος. Ναι. Σε ένα τεταρτάκι τι προλαβαίνουμε να κάνουμε? Όλα, όλα. Εγώ τα προλαβαίνω όλα. Εντάξει, δεν είμαι και τύπος του ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε, αλλά στην περίπτωσή μας από το λότελα, καλή και παναγιώτελα. Γίνεται. Λοιπόν, εντάξει. Ναι. Δεν μου λες. Ναι. Δεν θα μου βάλεις έτσι κάτι πιο ξεσηκωτικό, ναι. Α, είσαι και της ανομαλίας. Ναι. Λοιπόν, μέσα είμαι και στην ανομαλία. Ναι, ό,τι κουστάρεις θα κάνω όλα. Ναι. Σε τέτοια περιπτωσία βρίσκομαι, δηλαδή. Ναι. Λέγε. Ζαρτιέρες. Ζαρτιέρες. Βάζω και ζαρτιέρα, ναι. Την έχω τη ζαρτιέρα απάνω. Γκοβίτσα. Γκοβίτσα μέσα, ναι. Και καμιά φουστίτσα έτσι. Με σκίσιμο. Έχω και τη φούστα με το σκίσιμο. Και θα παίξουμε. Θα παίξουμε όλο το σκηνικό. Όλο το σκηνικό το βλέπω μπροστά μου. Όλο το σκηνικό λέγεται. Πελάτης εγώ. Ναι. Τράπεζα εσύ. Ποια τράπεζα ακριβώς? Όχι, τροτέζα αγάπη μου. Τροτέζα. Τροτέζα. Πελάτης, το έχω και αυτό το σκηνικό. Το έχω έτοιμο. Λοιπόν, πάω και σου έρχομαι. Μωρό. Α, να σου πω. Αυτό το σκηνικό θα είναι έξω από το τέταρτο. Γιατί του πω στην πια δεν προλαβαίνω να σου κδίσω. Έγινε, έρχομαι. Μωρό μου, σου έρχομαι. Καλά, με έχει φτιάξει τώρα. Πελάτης εσύ. Τροτέζα εγώ. Καλά, έχω τρελαθεί. Με έχει τρελάνει. Αυτή η γυναίκα με έχει τρελάνει. Όταν τη σκέφτομαι έτσι, όταν τη σκέφτομαι, μου έρχεται, Μα τι φωταψίες είναι αυτές. Ή άφησε η Ελένη τα φώτα ανοιχτά όταν έφυγε, ή επέστρεψε και πήγε κατευθείαν για ύπνο. Ούτως ή άλλως θα την υβρίσω. Και ροχαλίζει σαν φαντάρος. Αφού είναι σαν να τα ακούω από δίπλα. Ένας άντρας κοιμάται στην οικία μου. Και κοιμάται και πολύ βαριά. Θα πάρω το 100. Ήρθες μωράκι μου, ε. Μου τις έβαλες τις αρτιέρες, ε. Τι να βάλω? Ποιος είσαι εσύ? Εσύ ποιος είσαι εσύ? Μην πλησιάζεις κλέφτη. Έχω καπνίσει πουρο αβάνας. Ένα χάνα σου κάνω θα πέσεις κάτω. Α, θα είσαι ο ιδιόρυθμος συγκάτοικος που μου λέγει η Ελένη. Έχει κι άλλο συγκάτοικο η Ελένη. Γιατί εγώ ιδιόρυθμος δεν είμαι. Κοίταξε, επειδή σκέφτομαι σοβαρά για την Ελένη και επειδή θέλω να με πάρεις με καλό μάτι, θα σου δώσω πληροφορίες δωρεάν. Παίξε Delta Media. Γιατί θα τη συμπαρασύρει ο δείχτης Nasdaq, ενώ οι άλλες θα κλειδώσουν στο Limit Down. Εσένα που πρέπει να σε κλειδώσουν, ρε. Με συγχωρείτε, τι γλώσσα μιλάτε. Λαθρομετανάστης είσαι. Τι άλλο θα κόλλαγε στην Ελένη, βέβαια. Για σε δω καλύτερα. Είσαι Κούρδος. Χρηματιστής είμαι. Καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή, αλλά αυτή η δουλειά είναι ντροπή. Από αυτά τα τέρατα της Σοφοκλέως. Και τι γυρεύετε τέτοια ώρα εδώ. Την υπευθύκατε. Μέχρι να την υπευθύνετε, με τα μισανύχτες επισκέψεις απαγορεύονται. Έπαιρνε ένα 10.000 να τη βρούμε. Πρώτον, στην ελληνική γλώσσα λέμε κατεβαίνω σκάλα, κατεβαίνω όροφο. Δεν λέμε κατεβαίνω 10.000. Και δεύτερον, όταν λες να τη βρούμε, Ελένη, τι εννοείς? Ποια θα βρείτε, την απολεστήσα ηθική σας? Πήρε ντύσου που είσαι σαμπόρνη. Γιατί το λες αυτό, ρε? Εγώ ποτέ αναντήθηκα. Καλά, πολύ μου αρέσει. Μου είπατε ότι είστε χρηματιστής, κύριε, όχι προαγωγός. Απαράτα μας, γιατί δεν πας με την κομμένα σου να κοιμηθείς? Ακόμα κοιτάς, ρε. Απαράτα με, σου λέω, έχω φέρει τον κόμενό μου εδώ πέρα να τη βρούμε. Είναι δυνατόν και αυτό θα μου το βγάλεις από τη μύτη? Εγώ δεν έχω κόμενα, Δεσποινής. Εγώ έχω μια σοβαρή σχέση. Και δεν πάω να κοιμηθώ μαζί της, γιατί δεν την έχω ζητήσει ακόμη επισήμως σε γάμο. Και προτού γίνει αυτό, θα με παρεξηγήσει αν απλώσω χέρι πάνω της. Τόσο ξέρεις, τόσο λες. Θα σε παρεξηγήσει ρε χαμένα, άμα δεν απλώσει χέρι, όχι πάνω της, κάτω της. Καλά, κακομοίρη μου, έτσι όπως τη βλέπω αυτή τη σχέση, σε μια εβδομάδα θα έχει τελειώσει. Έτσι και πάρει χαμπάρι τι κρύο τσούτσουνος είσαι, θα έχει κόψει λάσπη σε μια εβδομάδα. Ενώ εσείς, Δεσποινής, που έχετε μπλέξει με τον ζεστό τσούτσουνο, κόβει τούφες. Ορίστε, να το σκυβήθηκε πάλι. Ξύπνα, ρε, ξύπνα. Μην με κάνεις, ρε, στον αγόρασε λύσινγκ. Νόμιζα ότι είμαι στη χά. Σωστά νόμισες. Γιατί έχεις δίπλα σου το θηλυκό χάο, στη χά. Στο διάλογο, ρε. Ένα μωράκι, μωρό μου. Όχι, 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 μωρό μου τώρα. Είμαι χάλια. Είμαι χάλια, αγάπη μου, είμαι χάλια. Με τα βίαστα. Θα οδηγήσω να πάω μέχρι το σπίτι, θα μου λες φλαρακό. Από εδώ είναι η πόρτα. Όχι, από εκεί. Από εκεί. Ναι, μωράκι. Ναι, μωράκι. Έλα σου, και το αυριανό βράδυ, ε.
Λοριάννα, δικό μας όλο. Όλο το αγάπη δικό μας. Όλο, αγάπη μου. Όλο, όλο αγάπη μου. Σ' αγαπώ, αγάπη μου. Sorry, αγάπη μου. Sorry, με χάλια μου. Να πας έτσι. Να προσέχεις, περιμένω τηλεφωνό σου, μόλις φτάσεις. Θα ανησυχώ. Τα φανάρια, μην περνάς με κόκκινο. Και τις νησίδες. Μην τις καβαλείς κι εγώ, μωράκι μου. Καλά, αυτός ο άντρας με λατρεύει. Το είδα. Δηλαδή, μαζί σου αισθάνεται ένα πράγμα σαν να έχει πάρει ύπνο στεντών. Να χαθείς, ρε, την κακία αμέσως εδώ την έχεις. Είναι που δουλεύει, ρε, όλη τη μέρα, σαν το σκυλί δουλεύει. Δεν σαν κάτι άλλο, ούστε μπέλιδες που κάθουν όλη μέρα και γραφνούν για τους μπιντέδες στο Βυζάντιο. Η αλήθεια είναι πάντοτε πικρή, αγαπητή μου. Εγώ πάω να κοιμηθώ. Μα, να σε κοιτάξω δύο λεπτά, για να μου έρθει ο ύπνος πιο γρήγορα. Το που σε κοιτάει κανείς είναι... Να! Εν το διάλο! Μαλάκα! Εν το διάλο! Αυτή τη φορά θα δοκιμάσεις τα κουλουράκια μου. Αν θα δοκιμάσω, λέει, να θα τα κάνω. Όλα θα τα φάω, μωρή. Μωράκι, την άλλη φορά που έκανα δίαιτα, ποιος το πρόσεξε? Κανένας. Μόνη μου την έκανα, μόνη μου την έβλεπα. Θα σου πω και κάτι άλλο. Και εκείνο το κέικ την άλλη φορά που δεν το έφαγα, ακόμα το λυπίζομαι. Μη μου πεις ότι ούτε και χθες έγινε τίποτα. Τίποτα, μωρή, απολύτως τίποτα. Πολύ χαίρομαι, Ελένη, γιατί είμαστε και δυο στον ίδιο παρονομαστή. Ούτε κι εγώ έκανα τίποτα χθες. Εδώ έκανες προχθές. Α, μωρή Ματίνα, μιλάνε όλοι, μιλάνε και οι κόλλοι. Ελένη! Εγώ τουλάχιστον πρόλαβα και το έκανα με τον Ιάκωβο και θα το ξανακάνω. Ελπίζω. Κι εγώ ελπίζω. Πρέπει επιτέλους, Ελένη μου, να βρω ένα σύντροφο. Γιατί όλοι γύρω μου είστε δεσμευμένοι. Και εσύ, και η Πέγγι, μέχρι και ο κύριος καθηγητής βρήκε σύντροφο. Μόνο ο Νικόλας είναι ελεύθερος. Τι είπα τώρα? Τι είπε εγώ? Όχι, μόνο ο Νικόλας είναι ελεύθερος. Άρα πρέπει να κάνω φόκους στον Νικόλα. Τι πρέπει να κάνεις? Να εστιάσεις την προσοχή μου, παιδί μου, να κάνω φόκους. Ναι, Μαρίνα, φόκους κάνει. Τη φώκια μου κάνεις. Άι, βάλε κανένα ρούχο. Α, θα βάλω ό,τι καλύτερο έχω. Και αυτό το κοκαλάκι βγάλει το. Γιατί? Ρε κορίτσια, δηλαδή έχω αρχίσει και παθαίνω ανασφάλεια. Όλοι οι φίλοι μου έχουν κάποια σχέση. Εγώ έχω μείνει μπακούρι. Έλα, μωρέ Νικόλα, εντάξει, και εσύ δεν είσαι τόσο χάλια όσο φαίνεσαι. Όλο και κάτι θα βρεις, βρε. Όχι, θα σου πω εγώ, Νικόλα μου. Χάλια είσαι, αλλά και στο χάλια κάτι του κάθεται. Να σας πω, σας έχω κάνει ντουζ με ουίσκι. Έλα, με χαμένε, και εσύ δεν είσαι καθόλου χιούμορ. Νικόλα, έλα, θα σου πω. Σου πρέπει καλύτερη. Πούντιν. Φόκους. Ενάτη. Όχι, Παναγία μου. Αχ, ρε παιδιά, το ματινάκι μας το καημένο έχει τζαζέψει τελείως. Γεια σου, Ματινάκι. Γεια σου, Νικόλα. Μόνο Νικόλα. Είμαστε κι εμείς εδώ, τα γυναικόπαιδα, ο άμαχος πληθυσμός. Μη με αποσυντονίζεις, κάνω φόκους στον Νικόλα. Φόκους στον Νικόλα. Λοιπόν, θα βάλω σφινάκια. Ναι, ρε, βάλε για όλους. Όχι, όλους. Εσείς να φύγετε να πάτε να σερβίρετε. Θα βάλω για μένα και τη Ματινούλα. Α, για μένα και τη Ματινούλα, είπε. Έπιασε το φόκους, έπιασε το φόκους. Δεν μου λες, ρε Ματινάκι, γιατί ντύθηκες έτσι, θα πας σε κανένα μασκέ? Δεν έπιασε το φόκους, δεν έπιασε το φόκους. Και στο παρε, Ματίνα, βγά το κοκαλάκι. Σκάσε. Γιατί όλα τα λένε μια χαρά. Λοιπόν, παιδιά, έχω να σας δηλώσω κάτι. Εγώ φεύγω. Πού πας εσύ? Δεν σας το είπα πριν για να μην πάθετε καμία συγκοπή. Αλλά πρέπει να φύγω γιατί έρωσα ανήκατε μάχαν. Όχι, όχι, ας την Αντιγόνη μας, τόνους σκύλες της Λίσσας. Όταν λέω έρωσα, Ελένη μου, εννοώ ο μάθος. Ο ένας και μοναδικός άντρας της ζωής μου, ο μάθος μου, σήμερα έχει γενέθλια. Έλα, ρε, σοβαρά. Να τον χαίρεστε. Όλες. Ποιες όλες? Όλες. Εσύ, η μαμά του, η μπαμπάς του. Οι θείες του, όλες. Ωραία, και γιατί δεν έρχεται εδώ ο ματσωμένος να κεράσει να κάνουμε και λογαριασμό στο μαγαζί? Στην αρχή αυτό είχαμε κανονίσει. Αλλά ρε παιδιά, του έχω ετοιμάσει μία έκπληξη. Ένα δώρο σούπερ. Ωραία, να το δώσεις εδώ. Δεν γίνεται, χρυσό μου. Παραδίδεται κατοίκον. Α, κατάλαβα, κατάλαβες, κατάλαβε. Είστε η Έλια. Είστε βλαμμένα. Όχι, να το κάνουμε στον καναπέ. Όχι στον καναπέ. Στον πολυέλαιο. Κατέβα στον πολυέλαιο. Δεν έχετε καταλάβει τίποτα. Το σεξ θα έρθει αργότερα. Βράδυ να χαθείτε. Να του πεις χρόνια πολλά και από εμάς, ε! Νικόλα, επί τη ευκαιρία σε λίγο θα φύγω κι εγώ, γιατί θα έρθει ο έρωτάς μου ο αγιάτρευτος, ο άντρας ο Λεβέντης, ο Ντελικανής. Εντάξει ρε Νικόλα, νέο παιδί είσαι, έχεις τη δύναμη σου να το βγάλεις πέρα μόνος σου. Όχι μόνος του, όλα μαζί θα τα κάνουμε. Μαζί στη ζωή, μαζί και στο θάνατο. Φόκους. Χτύπα ξύλο, Χριστιανή μου. Ναι. Έλα ρε Ιάκωβε, τι έγινε σήμερα στη Σοφοκλέους? Να σου πω, έχω 50 χιλιάρικα από τη δόση της Χάρλι. Τι να αγοράσω? Προφυλακτικά να αγοράσεις, γιατί αυτή έχει κάνει φόκους και δεν σε βλέπω καλά. Έλα, Ιάκωβε. Τι κάνεις, Λεβέντη μου? Τι κάνεις? Έρωτα μου, γιατρεστε. Έρωτα μου, μεγάλε. Τι? Σε πόσα λεπτά θα σε δω? Τι μου λες τώρα, ρε Ιάκωβε? Μη μου λες τέτοια. 2 ώρες έκανα σκηνάκι γιατί έφαγα και ένα τα κουλουράκια της Ματίνας. Να σε δω μετά το ντίνερ. Γιατί? Θα το ξημερώσετε. Τι ντίνερ είναι αυτό, ρε Ιάκωβε? Στην αγορά θα πάτε για πατσά? Με τον Κασιδογιάννη. Εντάξει,
Εντάξει, Ιάκωβε. Εντάξει. Τρώγε εσύ με τον Κασίδο Γιάννη. Να ξύνω εγώ την κασίδα μου. Ναι. Εντάξει. Τα λέμε αργότερα. Τι έγινε πάλι, ρε Λενίτσα μου. Άσε με, ρε Ματίνα. Άσε με, ρε Ματίνα. Τον έχουνε, λέει, μπαστακώσει σε ένα κότερο κάτι γερφοπλιστές πελάτες του. Χάλια θα περνάει το πουλάκι. Μέσα στο κότερο, μες στην υγρασία, στα χαβιάρια. Δηλαδή, για να το βλέπω λίγο περισσότερο, τι πρέπει να κάνω. Να γίνω κι εγώ πελάτησα του. Όχι, πέστε μου τι πρέπει να κάνω. Φόκους. Μα γιατί έκλεισες τραπέζι πάλι εδώ, αγάπη μου. Το ζήτημα είναι να πηγαίνουμε σε διαφορετικά ρεστοράν κάθε βράδυ για να βαθμολογώ. Και είχα μία έμπνευση ότι σήμερα θα με πήγαινε στο καλοκαιρινό Eternity. Πουθενά δεν μπορείς να φας καλύτερο καρέ του Ορθοκαμίλου. Έχεις φάει? Πώς. Πώς. Και καρέ και τρίγωνο. Μόνο ο κύκλος μου λείπει τώρα για να κλείσω από στο Ορθοκάμιλο. Έλα, μην αρχίσεις πάλι το δούλεμα γιατί είμαι τρομερά εκνευρισμένη. Μα γιατί, αγάπη μου, δεν χάρηκες που με είδες. Εσένα χάρηκα. Την κουτσουδάκι που είδαμε στο Μέγαρο δεν χάρηκα. Την πρόσεξες? Μα δεν τραγούδαγε καμία κουτσουδάκι. Μόνο η Αγνή Μπάλτσα τραγούδαγε. Παιδί μου δεν τραγούδαγε. Καθόταν τρεις σειρές πίσω μας. Και πώς δεν την προσέξω τρεις σειρές πίσω μας, αφού η Μπάλτσα τραγούδαγε μπροστά μας. Την κουτσουδάκι με αυτά που φοράει και 3 χιλιόμετρα πίσω σου να κάθεται την προσέχεις. Κωνσταντίνε. Είμαι τρομερά αγανακτισμένη με τον νεοπλουτισμό των ανθρώπων. Άμα λέω εγώ ότι συμφωνούμε πάρα πολύ, πραγματικά και εγώ τον νεοπλουτισμό τον απεχθάνομαι. Μα να φοράει φόρεμα, με τη φίρμα τεράστια μπροστά στον ντεκολτέ. Α, και σε αυτό, και σε αυτό συμφωνούμε πάρα πολύ. Πραγματικά με ενοχλεί τα μάλα. Αυτή η επίδειξη. Φοράνε ρούχα οίκων και τα επιδεικνύουν. Είναι και κακόγουστο και προκλητικό. Επειδή τα ντόλτσε είναι out. Άμα φοράς blue marine, ας το γράφει από πάνω μέχρι κάτω με τεράστια γράμματα. Εξάλλου τα λογότυπα είναι μόδα. Τώρα που σε βλέπω, εσύ δεν φοράς τίποτα με λογότυπο. Απ' έξω. Γιατί απ' έξω είμαι πολύ διακριτικός. Άμα δεις από μέσα τα εσόρουχα, μες στο blue marine. Πάλι με κοροϊδεύεις. Η blue marine δεν βγάζει ρούχα για άντρες. Α, τους κλέφτες. Πάλι κιλότα μου πούλησαν. Κωνσταντίνε. Αγαπημένη. Αγαπημένη, γιατί μετά το αγαπητή είναι καιρός, νομίζω, να περάσουμε στο αγαπημένη. Κλείσε λίγο τα μάτια σου. Άσε με να μαντέψω. Έχεις παραγγείλει σαμπάνια Ντον Περινιό. Μου κόστησε κάπως ακριβότερα, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Άνοιξε τα μάτια σου. Μονόπετρο. Μα αυτό είναι σαν να μου κάνεις πρόταση. Μα αυτό ακριβώς σου κάνω, αγαπημένη. Για να το δω, είναι Βούλγαροι. Όχι. Δεν το πήρα από Βουλγαρούς. Από κανονικό κοσματοπολείο το πήρα. Κωνσταντίνε. Τα ουίσκι σας, παιδιά. Στο λαιμό να σας κάτσουνε. Α, δεν είμαστε καλά. Sorry, παιδιά, αλλά μιλάμε. Τα έχω πάρει πολύ κοντρά με αυτό το κόμενο που έχουν. Δεν σας ενοχλώ τίποτα να κάτσω από τον πόνο μου που είστε πρώτο ραντεβού. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, κάπου πρέπει να μιλήσω κι εγώ. Γιατί έχω αυτή την πουλία εκεί πέρα που κάνει φόκο στον εικόνα, δεν μπορώ να μιλήσω πουθενά. Λοιπόν, έρχομαι στο θέμα, θα σας τα πω γρήγορα, να μην σας καθυστερήσω. Όλα ξεκίνησαν με αυτό το boost του Dow Jones. Αυτό λοιπόν από την ώρα που έπεσε, έπεσε και του δικού μου, καταλάβατε. Όλοι μου οι φίλοι παντρευτήκανε. Κι ήρθε η σειρά μας να παντρευτούμε, Νικόλα μου, άντε βήμα. Μωρέ, και να μην παντρευτούμε, ένα τέρι να βρούμε, να την βρούμε. Έστω να την βρούμε, πότε θα την βρούμε. Δεν ψάχνω. Ναι, κοίτα και μπροστά σου, βρε Νικόλα μου. Κοιτάω και βλέπω. Ρε Ματίνα, έχεις δίκιο, το καλό του πράγμα μπροστά μου στέκεται. Επιτέλους, έκανες το φόκους, έκανες το φόκους. Γεια σας. Ήρθα να πιω ένα ποτό. Πού είναι η φιλενάδα και πελάτησα? Ας τη φιλενάδα και πελάτησα, δηλαδή μόνο για την Ελένη έρχεσαι, γιατί εμείς έχουμε και παρελθόν. Το παρελθόν είναι παρελθόν και το μέλλον είναι μέλλον. Και το παρόν είναι παρόν. Πού οδηγεί αυτή η συζήτηση? Κοίταξε, Έλλη μου, επειδή εμείς έχουμε μια άλλη συζήτηση, η Ελένητσα είναι από εκεί, γι' αυτό άμα θες άμεσα το καλό, άμεσα το καλό. Κάτσε, ρε Ματινάκη, εδώ έκανε κράτο μάτι μας να δούμε μια γυναίκα που να γουστάρουμε. Α, δεν μου λες, έχω μορφύνει τόσο πολύ ή έχεις καιρό να... Όχι, ο Νικόλας έχει καιρό να, έχεις ομορφύνει τόσο πολύ. Λάθος φόκους κάνεις, Νικόλα, λάθος φόκους. Τώρα, μωρό μου, δεν μπορώ, θα σου το ανταποδώσω. Και εσύ έχεις ομορφύνει επικίνδυνα. Και επίσης έχω καιρό να... Λοιπόν, τότε μόλις τελειώσω θα πάρουμε τη Χάρλι και όπου μας βγάλει. Και ξέρεις, ο Νικόλας δεν μιλάει μόνο για σεξ. Από καιρό ήθελα να σου μιλήσω για σοβαρότερα πράγματα. Τι σοβαρότερα, ρε παιδιά, για ένα σεξ πάει στα κομμάτια. Αλλά, Νικόλα, να ξαναεπανέλθεις στη βάση σου, να ξαναγίνεις μπακούρι για να...
να έχουμε κι εμείς να ελπίζουμε σε κάτι. Συγγνώμη, ρε Ματίνα, μου κάνεις παράσιτα. Όσο για το μόλις τελειώσεις, Νικόλα μου, νομίζω ότι δεν θα μπορέσω, γιατί αύριο πρέπει να σηκωθώ στις 6. Έχω δικάσιμο πρωί-πρωί. Και εγώ τελειώνω στις 4. Και μέχρι να πάμε σπίτι θα μας μείνει μια ωρίτσα. Και τι να μας κάνει μια ωρίτσα. Ούτε για τα προκαταρκτικά δεν φτάνει. Σ' άκουσα, Έλλη, και μπες με τον πόνο μου που δεν σε φτάνει μια ώρα για τα προκαταρτικά. Εμείς μόλις παλεύουμε για ένα τέταρτο μέσα όλα. Ελένη, να σου πω, αγάπη μου, τόσο καιρό την κοπανάτε και την πληρώνει το θύμα. Λοιπόν, τώρα το θύμα παίρνει τη ρεβάνς, παίρνει και την Έλλη και φεύγει. Τα λέμε αύριο. Γεια. 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 Για τη γιαγιά με βλέπω, Ελένη μου, αλλά χωρίς εγγόνια. Γιατί πώς θα τα κάνουν τα παιδιά με τα εγγόνια με τον κρίνο. Έλα, μωρέ Ματίνα, σταμάτα την κλάουνα. Δεν βλέπεις και τα δικά μου, τι τραβάω. Γεια σας. Γεια σας. Κυρία Βλαχάκη. Εγώ είμαι. Αυτά τα λουλούδια για τα σοκολατάκια είναι για εσάς. Από ποιον είναι? Λες να είναι μωρή από αυτόν που περιμένω. Αυτόν που περιμένω. Μπορείτε να φύγετε, δεν θέλω φιλοδόρημα. Μάλιστα. Τι λέει εδώ? Συγγνώμη για απόψε. Η καρδιά μου είναι μαζί. Αχ, Ιάκωβος. Αχ, Ματίνα μου, με θέλει, με θέλει, με θέλει, με θέλει. Εσύ, μωρή, γιατί χαίρεσαι? Έλατε. Ματινάκι, πάρε τα σοκολατάκια και κέρασε όλα τα παιδιά. Εντάξει. Ορίστε, είστε παντρεμένοι, παιδιά. Πάρτε από 10. Ναι. Έλα, βρε, μωρό μου. Από πού με παίρνεις? Το κατάστρωμα. Ματίνα! Ματίνα, βγήκε στο κατάστρωμα για να με πάρει. Ναι, βρε, μωρό, μη μου πουτιάσεις μόνο. Φοράς τη ζακετούλα σου. Ναι, γιατί σ' ακούω έτσι βραχνιασμένο. Μήπως έχεις μπιχαλάκι? Ναι, τα πήρα, ναι. Και τα λουλούδια και τα σοκολατάκια. Τώρα έκρινα όλο το μαγαζί. Πράγμα, να μην φάει κανείς. Γιατί τι έχουν τα σοκολατάκια? Τι έχουνε? Τα σοκολατάκια. Έχουνε μονόπιτο μέσα στα σοκολατάκια. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό, μην φύγει κανείς! Ματίνα, κλείδωσε τις πόρτες και περάστε ένας-ένας στην τουαλέτα. Αν δεχέστε το μονόπετρο, δεν φεύγετε. Εντάξει, παιδιά, εντάξει. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Πόπο, δηλαδή, απίστευτο, ε! Μα ποιο με τούρτα να σου στείλει τόσο τεράστια τούρτα? Μάλλον ο Κωνσταντίνος την έκανε. Και κοίταξε να δεις. Μου την έστειλε μεγάλη για να μου δείξει πόσο μεγάλωσα. Ξέρεις τι καθαρματάκι είναι αυτός ο επίκουρος? Το δικό μου το δώρο πώς φάνηκε? Φάνηκε πάρα πολύ καλό, αλλά θέλω και επανάληψη. Τόσο αχόρτα που είσαι, 3 φορές το κάναμε. Τώρα 3 φορές τι είναι για μας? Πάμε λίγη τούρτα και έχουμε πολύ. Και μετά θα το κάνουμε συνέχεια μέχρι το γλυκής πτώσεως, μωρό μου. Παναγία μου, η Πέγγι. Ποια Πέγγι, αυτή η θεία σου που μου έλεγες, τόσο νέα είναι? Τη θεία σου και εσένα που θα με πεις θεία του! Πέγγι, περίμενε να σου εξηγήσω. Περίμενε! Τι να μου εξηγήσεις, ρε? Τι να μου εξηγήσεις που ήθελα να σου κάνω έκπληξη και μου την έκανες εσύ? Και τι έκπληξη, ρε, που κοντεύει. Να σταματήσει η καρδιά μου, κοντεύει! Μα ποια είναι αυτή η Μάνθο? Φιώνα, αν θέλεις φύγε, προέκυψε ένα σοβαρό οικογενειακό πρόβλημα. Όχι, να μην φύγει. Μάνθο, να κάτσει εδώ η κυρία να τα πούμε έξω από τα δόντια. Εγώ δεσποινής μου, είμαι η μνηστή του κυρίου από εδώ και 2 χρόνια. Εγώ δεσποινής είμαι πιο μεγάλο κορόιδο, γιατί είμαι η μνηστή του εδώ και 3 χρόνια. Σαν δεν τρέπεσαι, αλήτη. Γι' αυτό έλειπε στην Αλάσκα και στη Ζηλανδία. Και στη Χιλή και στη γη του Πυρός. Για να έχει χρόνο να βλέπει και τις δυο μας. Τέτοια κορόιδα, τέτοιο θέατρο. Και να σκεφτείτε, δεσποινής, ότι εγώ είμαι ηθοποιός. Πέγγι καλά, δεν ξέρω αν με γνωρίζετε. Τώρα κανονικά θα πρέπει να σου αστράψω 2 χαστούκια. Αλλά θα κάνω αξιοπρεπή έξοδο από τη σκηνή. Πέγγι, περίμενε, πού πας, να σου εξηγήσω. Εμένα βλέπω δεν κάνεις καν τον κόπο να μου εξηγήσεις. Οπότε φεύγω. Αλλά θα κάνω ένα αξιοπρεπή έξοδο από τη σκηνή. Καθίστε, δεσποινής. Καθίστε. Ομοιοπαθείς είμαστε. Θα φύγουμε παρέα. Θλιβερή παρέα. Αλλά παρέα. Όχι, άστε να φύγει. Εσύ θα κάτσεις εδώ να σου εξηγήσω. Εσύ είσαι γυναίκα της ζωής μου. Ας το ρε Μάνθο, αρκετά με κοροϊδέψες. Δεν σε κοροϊδέψα, αγάπη μου. Από τότε που σε γνώρισα, η Φιώνα διαγράφηκε από την καρδιά μου. Αλλά σώψε το πατέρα μου. Ο πατέρας σου? Ο πατέρας τώρα που κολλάει? Πέγγι, το εργοστάσιο δεν πήγαινε καλά τα τελευταία χρόνια. Υπήρξε δηλαδή κίνδυνος μέχρι και να κλείσει. Έτσι αναγκαστήκαμε να δανειστούμε πρώτες ύλες από τον πατέρα της Φιώνας. Με πίστοση. Ο άνθρωπος πίστευε ότι έτσι βοηθούσε το μέλλον τον γαμπρό του. Εγώ αναγκάστηκα να πουληθώ για το οικογενειακό συμφέρον. Ο πατέρας μου είναι καρδιακός. Κι αν χάναμε το εργοστάσιο, θα ήταν μετρημένες οι μέρες του. Δεν ξέρω, ρε Μάνθο. Λες αλήθεια? Πίστεψε, αγάπη μου. Τώρα που το εργοστάσιο ξαναστάθηκε στα πόδια του, θα της το πω της Φιώνας. Φιώνα, δεν είμαι πια ερωτευμένος μαζί σου. Αγαπώ την Πέγγι μου.
μας πιάσανε. Δεν ξέρω, αλλά καθώς μου τα έλεγε όλα αυτά, ένα δάκρυ κύλησε από το μάτι του. Μακάρι να μου λέει την αλήθεια. Έκπληξη! Λίνα, τι έκπληξη είναι αυτή, τι κάνεις εδώ? Μη γελάς, Λίνα, που πας! Λίνα, εδώ! Αγάπη μου, ήξερα ότι σήμερα θα γιόρταζες τα γενέθλιά σου οικογενειακά και ότι αύριο θα τα γιορτάζαμε μαζί. Αλλά δεν άντεχα να μου σου δώσω ένα φίλι. Λίλα, άκουσα με καλά. Πρέπει να φύγεις τώρα αμέσως. Και στο κάτω-κάτω καιρός είναι να γνωρίζω κι εγώ την οικογένειά σου. Αφού θα παντρευτούμε. Μα τι είναι και το να χτιστεί, είναι ποτέ. Α, η Δεσποινή είναι εξαδέλφη σου. Η Δεσποινή, ε! Η Δεσποινή είναι μια ηλίθια που καθυστέρησε να χώσει τα γαστούκια τη. Να σου σηκήσω, Πέκη, περίμενε. Κάτω τα ξερά σου και μην τολμήσεις να με ξαναπλησιάσεις ποτέ στη ζωή σου, γιατί στορκίζομαι, θα βάλω μπράβους να σε δίνουνε! Μα χωρίς μπράβους, πώς θα τους πληρώσεις? Τι σε νοιάζει, ναι! Θα τους πιάσω γκόμεν μου! Θέλω να μου απαντήσεις σε δύο ερωτήματα. Πρώτον, πώς γίνεται η θεία σου η Πέγγι που μου την έχεις αναφέρει τόσες φορές να είναι τόσο νέα? Και δεύτερον, γιατί θύμωσε τόσο πολύ? Παρακαλώ. Ήρθε η ώρα να γνωρίσεις επιτέλους την οικία των προγόνων μου. Αχ, ναι, είχα μεγάλη περιέργεια να γνωρίσω τον προσωπικό σου χώρο. Όχι ακριβώς προσωπικό, γιατί είναι όλα ο λίγον κοινόχρηστος, γιατί τον μοιράζομαι με μία κοινή. Κωνσταντίνε, πώς μιλάς έτσι για τη συγκατοικό σου? Είναι που δεν την έχεις γνωρίσει. Αν την είχες γνωρίσει, θα συμφωνούσες και θα επαύξανες. Και είναι ο χώρος λίγο τουρλουμπούκι, που θα έλεγε και εκείνη. Του τέστην τον έχουμε μοιράσει στα δύο και ο καθένας το έχει διακοσμήσει με το δικό του γούστο. Η μία μεριά είναι καλόγουστη, η άλλη... Φρικτά ξεπερασμένη. Την κακομοίρα όμως. Πρέπει να είναι πάρα πολύ κακόγουστη για να έχει αυτούς τους μικροαστικούς καναπέδες και εικονίτσες στους τοίχους. Πολύ ντε πασέ. Ρε Κωνσταντίνε, αλλιώς μου την είχες περιγράψει. Εδώ εγώ βλέπω ένα σαλονάκι μανταμίτσας. Δεν είμαι μανταμίτσα. Ενώ εσύ δεν με απογοήτευσες. Η μεριά σου είναι τελείως wallpaper. Τι wallpaper, βλέπεις καμιά ταπιτσαρία, κάτι μπαρμπούνια βλέπεις, εκτός αν είναι πεσκαντρίτσες, θα σε γελάσω. Σου αρέσει να απομυθοποιείσαι. Όχι, πραγματικά η ντεκορασιόν σου είναι original νέο kitsch. Ίσως μια πορτοκαλί πολυθρόνα πλαστική σου λείπει και ένας πίνακας του μπράκ. Α, ίσως. Για πορτοκαλί πολυθρόνα δεν ξέρω, αλλά κάνα φούξια σκαμνή, όλο και κάπου θα έχει χωμένο αυτή. Τι λες? Όχι, λέω, το χαίρομαι που σου αρέσει το γούστο μου. Το γούστο μου, η μεριά μου είναι. Είναι. Αγάπη μου. Αχ, μα να παρατήσεις κοντά μου φοπλιστή για να έρθεις να με βρεις. Ανησυχούσα να μου σκάσεις το δαχτυλίδι. Ένα σωρό λεφτά έδωσα. Όχι ότι δεν τα αξίζεις, κοπέλα. Αγάπη μου. Δεν θα σας πω ότι ακριβώς αξίζει η κυρία, γιατί δεν μου πέφτει λόγος. Αλλά επειδή κάτι με τρώει να το πω, τη δεκάδα τσακιστή την έχετε υπόψη σας. Τι λες ρε χολεριασμένε, αυτό εδώ εσύ το κόβεις για δεκάδα τσακιστή? Γιατί αυτό εσύ τι το κόβεις? Αυτό εγώ το κόβω για την καταδίκη της κακομοίρας. Τον αραβωνιαστήκατε, κυρία μου, μπράβο. Τα θερμά μου συλληπιτήρια. Εγώ σας δίνω συλληπιτήρια, κυρία μου, για το γούστο σας. Εννοείς αυτό το λιμοκοντόρο που έχει δίπλα της χάλια? Όχι, εννοώ τις ξεπερασμένες πολυθρόνες, τις εικόνες. Γενικά η μεριά σας είναι άστα να πάνε. Ποιες εικόνες, καλέ, τι λέει τώρα αυτή? Ναι! Ναι! Κλείστο, ρε, μωρό μου, κλείστο! Αγάπη μου, τον παπά παίρνω. Α, τον παπά? Ναι, τον εφοπλιστή. Ναι! Έλα! Ας αλλάξουμε τώρα θέμα. Τι να συζητάμε τώρα για το σαλονάκι και τις εικόνες? Να πούμε κάτι γενικού ενδιαφέροντος. Αγαπητέ μου, πώς πήγε σήμερα στο χρηματιστήριο αυτός ο δείχτης, ο Τόμ Τζόουνς? Εννοώ τις εικόνες που είναι ακριβώς πίσω σας. Ποιες εικόνες? Αυτές! Αυτές είναι εικόνες του Κωνσταντίνου. Αφού όλη η μεριά εδώ πέρα είναι η μεριά του Κωνσταντίνου. Φανταστήκατε ότι η δική μου η μεριά είναι αυτή? Σας παρακαλώ, κυρία μου, εγώ δεν έχω μιλήσει άσχημα για σας. Σας παρακαλώ, με περάστε καμιά μανταμίτσα. Σταματήστε πια με αυτό το μανταμίτσα. Δεν είμαι μανταμίτσα. Οι εικόνες μου είναι από το Άγιον Όρος. Είναι κοιμήλια οι εικόνες μου. Κωνσταντίνε, απαιτώ εξηγήσεις για την ντεκορασιόν σου. Ναι, αμέσως. Αλλά τώρα με καίει ο δείχτης Τόμ Τζόουνς. Μήπως σε καίει και ο δείχτης Χούλιο Ιγκλέσιας? Βεβαίως. Πώς πήγε σήμερα ο Χούλιο, ανέβηκε? Τι λες, μωρή, κατά κουζίνα, κόψε τα κουφά. Για πες μου, τι δουλειά έχεις εσύ εδώ? Εσύ δεν τα έχεις συνηθίσει αυτά με την κόμενα μες στο σπίτι? Ναι, αλλά τώρα τις πέρασα αραβό, να δείξω το αγάπη μου. Ορίστε, και εσένα τι σε ενδιαφέρει, Ελένη, τι κάνουμε εμείς εδώ? Με ενδιαφέρει και με κόφτω. Ναι, κόφτω! Άντε ρε, αγάπη μου, σε παρακαλώ.
Με ενδιαφέρει γιατί εμείς εδώ με τον καλό μου έχουμε έρθει να περάσουμε μια οριώδη νύχτα. Mm. Θα το κάνουμε συνέχεια, συνέχεια θα το κάνουμε. Εσείς δεν χρειάζεται να μείνετε εδώ πέρα, αφού έτσι κι αλλιώς δεν πρόκειται να κάνετε και τίποτα. Πηγαίνετε έξω και στο πάρκο που λέει ο λόγος ένα παγκάκι, μια χαρά θα περάσετε, βρε! Να κουβεντιάζετε. Ποιο σου είπε, Ελένη, ότι εμείς δεν θα κάνουμε τίποτα και απλώς θα κουβεντιάζουμε. Γιατί τι άλλο θα κάνουμε? Όλα! Δεν είμαι θα εμείς ικανοί να τα κάνουμε όλα, δηλαδή τι είμαι θα τίποτα κρυοτσούτσουνοι που λένε και μερικές μερικές. Κωνσταντίνε. Αγαπητή μου, σήμερα σε προσκαλώ να κοιμηθείς εδώ, στην οικία μου. Πώς, δεν έχω φέρει τίποτα, δεν έχω φέρει ένα νυχτικό, ένα Ζαν Λουί Σερέρ, κάτι. Δεν πειράζει. Θα βάλεις μια πιζάμα δική μου που την είχα πάρει στις Σέρες. Μόνο δεν πάει να βάλει και ολόκληρη τη Σέρα, χαίστηκα. Λοιπόν, εμείς πηγαίνουμε τώρα πάνω με τον γόρο μου. Αχ, άμα σας ενοχλήσουμε, sorry, αλλά το γόρο μου από εδώ, όταν το κάνει, φωνάζει πάρα πολύ γιατί είναι πολύ θερμό. Ναι, μωρό μου. Ναι, κύριε Παπαδόπουλε. Ναι, μωρό μου, απόψε. Είμαι πολύ επικίνδυνη. Γουστάρεις να την βρούμε τελείωτα. Ναι, ναι κύριε Παπαδόπουλε. Ναι. Κλείστο τον μπούστο Παπαδόπουλο γιατί θα έρθω εκεί να σου το ακούσω ταυτί μαζί με το κινητό. Τελείωνε! Ναι, ναι. Ναι κύριε Παπαδόπουλε, δεν είναι τίποτα. Ναι, κάτι μου λέει η γυναίκα μου. Ναι, 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 ναι. Σας κλείνω τώρα. Θα σας πάρω αργότερα εγώ. Ναι, ναι. Τι ήταν αυτό που είπες, μωρό μου, η γυναίκα σου είπες? Ναι. Καλά, θα τρελαθώ. Εγώ θα τρελαθώ. Ναι, ναι, ναι. Γιατί να μην το πω, αυτό θα γίνει, δεν θα γίνει. Θα γίνω εγώ η γυναίκα σου. Εγώ ξέρω όταν ακούω τέτοια, μου έρχεται να πέσω κάτω στα πατώματα δηλαδή. Να κάτσω να σου δείξω πώς. Να κοιτά. Αγάπη μου, να κατέβω κι εγώ να ξεκινήσουμε από το πατωματάτο. Ναι, ναι, πατωματάτο, πατωματάτο. Καλά, τρελαίνουμε τώρα, τρελαίνουμε. Έλα, μωρό μου, έλα, έλα. Ναι, ναι, κύριε Χρουστόγλου. Ναι, ναι, ναι. Ναι, μα είναι δυνατόν τώρα. Κύριε Χρουστό, να ανησυχούν οι άλλοι, να ανησυχείτε κι εσείς που έχετε τα πιο βαριά χαρτιά. Καλά, θα τα πάρω βαριά. Ούτε δύο λεπτά, ούτε ένα, ούτε ναι, ναι, δύο, δύο. Ναι, κύριε Κουρσόγλου, χάρηκα πάρα πολύ για την γνωριμία, αλλά παίρνετε σε κατάλληλη ώρα κάθε φορά. Δεν πειράζει, αύριο θα το πούμε. Ναι, ναι, γεια σας τώρα, γεια σας, χάρηκα. Αναποθίστηκα. Έκανες τσισάκια? Όχι, μωρό μου, το κινητούνις έκανε τσισάκια, αλλά επειδή ήταν μικρό, έπεσε μέσα. Δεν πειράζει, μωρό μου, θα πάρεις άλλο, δεν θα πάρεις άλλο. Έχει χάρη, έχει χάρη, μωρό μου, που σου έχω αδυναμία. Έλα, μωρό, έλα μου. Αγάπη μου, έρχομαι, σου έρχομαι. Αγάπη, σιγά, αγάπη μου, θα σπάσει το κρεβάτι, σιγά. Θα σπάσουμε το κρεβάτι, θα σπάσουμε. Αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, θα αναστενάξουν τα πάνω κάτω, έντονα. Έντονα, τρελαίνουμε τώρα, άμα ακούω τα έντονα, τρελαίνουμε. Αγάπη μου, αυτά τα τηλέφωνά σου. Συγγνώμη ρε μωρό μου, αλλά και αν είναι η μαμάκα μου την πάτρα και έχει πάθει τίποτα, μια στιγμούλα μόνο. Έντονα εσύ, έτσι, κρατήσου έντονα, έντονα. Ναι, τον κύριο Καρανάσο. Εμένα, για μένα. Για σένα, τι λες. Ναι, Ελενίτσα, ξέχασα να σου το πω, ξέρεις. Επειδή ήξερα ότι θα μου πετάξει το κινητό, έκανα εκτροπή του κινητού μου στο δικό σου σταθερό, ναι, πειράζει. Ναι, 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 κύριε Γιατζουσάκη μου, ναι, ναι, μην ανησυχείτε, θα ανέβει ο δείχτης, ναι. Ότι ναι. Θα ανέβει, τίποτα άλλο, θα ανέβει, θα ανέβει. Ναι, σε παρακαλώ. Να με παρακαλήσω, εδώ ναι, ήταν. Ναι, κύριε... τα παίρνω, τώρα τα παίρνω. Ναι, κύριε Γιατζουτζάκη, γεια σας, καληνύχτα. Δεν θα ανέβει, ούτε ο δείχτης, ούτε τίποτα, γεια σας. Αυτό ήταν. Ως εδώ. Ναι, τελείωσε. Ναι, αυτή τη στιγμή τι είναι, σε βάζει τα παντελόνια σου και σηκώνει και φεύγει. Ναι. Τέρμα τα Ελένη, τέρμα όλα, τέρμα και ισχύει σου, να σου δώσω και τον αραβόνα σου. Ναι, μια στιγμή τώρα γιατί εξφινώσει. Πρίστηκαν τα δάχτυλά μου, την ταραχή μου. Τέλος πάντων, θα στο ταχυδρομήσω και θα στο στείλω. Ελένη, Ελένη, αυτή τη στιγμή μου δίνει μαχητεία στα στήθια μου, Ελένη. Ελένη, μου σκέψε λίγα κι εγώ. Ναι, 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 κύριε Γιατζουτζάκη μου. Έλα, μη με κοιτάς. Όχι, καταλαβαίνω, είναι λίγο κοντό, ε. Γιατί δεν έβαλες και το κάτω μέρος? Όχι επειδή είναι κοντό. Το χρώμα. Δεν φοριέται πια αυτό το καφέ. Και οι πετσέτες σου, πα, θα σου πάρω άλλες. Από τις πετσέτες φαίνεται ο άντρας. Όχι από το χαρακτήρα. Από τις πετσέτες φαίνεται ο χαρακτήρας. Εμένα πώς είναι ο χλουδωτός? Κατσιασμένος. Α, ό,τι πεις γλυκιά μου. Δεν θα κάτσεις? Ας κάτσω. Σε αυτά τα σεντόνια. Που δεν είναι μάρκα. Δεν πιστεύω να τα πήρες από τους Ρωσοπόντιους. Όχι, έχετε μια δόσα τζου στο πανεπιστήμιο. Μη με βρήσεις. Αχ, έχω πάρα πολύ δουλειά να κάνω μαζί σου, πάρα πολύ. Η επίπλωση θα αλλάξει όλη. Η κρεβατοκάμαρα θα γίνει animal print. Animal print. Τι κάνεις? Σε αγκαλιάζω, αγαπημένη.
Τα μαλλιά μου πρόσεξε, μαλακά. Λοιπόν, σκέφτηκα αύριο να πάμε μια βόλτα από την έκθεση βιβλίου. Είναι πολύ must. Α, πολύ ωραία. Θα αγοράσουμε βιβλία? Δεν είπα θα αγοράσουμε βιβλία. Είπα θα πάμε στην έκθεση βιβλίου. Α, τώρα που είπες βιβλίο, τι συνειρμό έκανα? Για λέγε. Πόσο πρωτότυπο και ταυτοχρόνως εμπορικό θα ήταν για το περιοδικό σου, αν σε κάθε τεύχος εμπεριέχεται ένα κεφάλαιο από το σύγγραμμά μου, το απογοητευτικό σύστημα στο Βυζάντιο. Μαύρε Κωνσταντίνε, δίπλα στον αρχαίων γεύσης θα βάλουμε των Βυζαντινών αποχετεύσεις. Γιατί όχι, καλή μου. Μετά το φαγητό τι έρχεται? Από μόνο του πάει. Έλα, συνέλθε, δεν το συζητάω καθόλου. Γιατί δεν το συζητάς καθόλου, δηλαδή? Εγώ πώς τα συζητάω όλα? Και την κρεβατοκάμαρα να κάνω animal print και το σαλόνι να κάνω wallpaper και το καταήφι με αυτά τα συχαμερά πλοκάμια το έφαγα και Ρωμαίο κάπνισα και Ουλιέτα κάπνισα και πώς γλίτωσα τον Άμπλετ, ελάς Θεός το ξέρει. Αγαπητέ μου, μου περνάει η ιδέα ότι βγήκες μαζί μου για να με εκμεταλλευτείς. Κωνσταντίνε, είσαι πρικοθύρας. Όχι, δεν είμαι πρικοθύρας. Είμαι εκδοτοθύρας. Τελειώσαμε. Και θα σου πω και κάτι για να έχεις και ένα κέρδος από αυτή τη σχέση. Παπούτσια με στρογγυλεμένες μύτες να μην ξαναπάρεις. Με τετράγωνες είναι τρέντι. Με κορδόνια ή παντοφλέ? Βαχ, θα μας πάρει κανείς παραγγελία? Αιχέσα μας ρε, περνάμε ερωτική απογοήτευση τώρα. Ρε Πέγγι, θα μου τη βγει έτσι ο Ιάκωβος? Εσύ τουλάχιστον, ρε Ελενάκη μου, το κατάλαβες μέσα σε 10 μέρες. Τι να πω εγώ που πέρασαν 2 χρόνια για να το καταλάβω? Βάλε μου ένα πλατημέρι. Αγιέσαι με ρε! Άνα χαθείς, μου σηκώνεις και το χέρι. Τι είμαι εγώ τώρα, μπαρχούμα νομίζεις? Καλά ρε γαμωτό, ο Νικόλας που είναι? Γιατί δεν παίρνει ένα τηλέφωνο? Φοβάμαι ότι μόνο σε αυτό με έκατσε η φάση και έχεσαι και τα μπαρ και όλα. Με τη δικηγορέσα, Πριγκί. Α, θα γίνουμε από 2 χωριά χωριάτες. Ελένη, πιάσαμε το τηλέφωνο. Ήρεμα. Αστυνομία, εγώ είμαι πάλι. Ελάτε, πάρτε τον. Πέκκι, το ξέρω ότι φταίω εγώ, αλλά ένα έχω να σου πω. Μόνο σένα αγαπάω. Ας το διάολο, ρε Γελίε! Ας το διάολο! Τι έγινε, Κωνσταντίνε μου, έχεις και εσύ ερωτική απογοήτευση? Όχι, εγώ έχω εκδοτική απογοήτευση. Πότε θα εκδοθεί το σύγγραμμά μου? Ρέση, από ποιο πλανήτη κατέβηκε αυτός? Παρά τα μεγασόνα, παρά τα μη και χοντέρτια, να πιω για να ξεχάσω. Πιάσε μου ένα διπλό... Ουίσκι. Σουμάδα. Πού είσαι, ρε παιδάκι μου, κι εσύ? Έλα, ρε Νικόλα, μην νομίζαμε ότι ζαχάρωνες με την Έλλη. Ποιο ζαχάρωνα, ρε Ελένη. Άτιμες γυναίκες, ξέρετε τι μου περέ. Καλός είσαι, αλλά όχι για κάθε μέρα. Γιατί υπάρχουν 2 ακόμα που πρέπει να βολευτούν. Εσύ θα πάρεις 3rd and 5th. Ας σου δώσε και την 5η. Μήπως η Έλλη έχει καμιά συγγένεια με το Μάνθο? Ποιο Μάνθο? Χειρότερη από το Μάνθο, γιατί με πάτησε και στον κάλο. Άμα ο άντρας περάσει τα 25, μου λέει είναι μόνο καλός για να κατεβάζει σκουπίδι. Όχι. Κόπα η Έλλη, μπράβο ρε Έλλη, εσύ είσαι γυναίκα. Όχι για μένα την ηλίθεια που και τους φέρουμε σαν κυρία. Να. Ακούσαμε και το ανέκδοτο της ημέρας. Τώρα θα βγει η κυρία και η βλαχάρα. Δηλαδή, αν συνεχίσω να ακούω τέτοια, θα ακυρώσω τη διπλή σουμάδα και θα παραγγείλω ένα διπλό. Ουίσκι. Σαλέτρι. Αλλά εγώ έβαλα μυαλό, κύριε. Με τις φανταχτερές και τις προχωρημένες δεν πρόκειται να δεις χαίρι. Γι' αυτό θα βρω έναν νοικοκυροκόριτσο να κάνω σοβαρό δεσμό. Γεια σας, παιδιά! Γεια σας! Καθόμουν στο σπίτι μόνη όπως πάντα και λέω δεν φτιάχνω τυροπιτάκια να τα πάω στους φίλους μου. Ματίνα. Γεια σου, Νικόλα. Ματίνα. Νικόλα. Ματίνα, θες να γίνεις το κορίτσι? Πράγμα. Είναι εγώ, όχι αγόρι μου. Σκέψου τι μας να κάνεις. Σκέψου σε ποια να λες αυτά, αγόρι μου. Καλά, τώρα παιδιά τα είδα όλα. Δεν είναι δυνατόν. Η Ματίνα βρήκε κόμενο και εμείς μείναμε πακούρια. Ηλαίος, 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 να μάνα.